Εγώ άλλωστε, κυρίες και κύριοι, εμένω στην πρόταση στρατηγικής συνεργασίας που συμφώνησα με τον Αλέξη Τσίπρας στο Ροδάκινο της Κρήτης το 2010 και παρά τις επιμέρους διαφωνίες μου δεν αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκαναν πολλοί παλιότεροι και αγαπημένοι του σύντροφοι, ελπίζοντας ότι η προσπάθειά μας μακροπρόθεσμα θα δικαιωθεί με την κινητοποίηση όλου του ικανού, ενεργού, πρόθυμου, πατριωτικού, προοδευτικού, δυναμικού χώρου και του τόπου. Τώρα μπαίνουμε στα τρία ζητήματα για τα οποία σας κάλεσα. Πρέπει να είσαστε σκληροί και άτεχτοι και αδυσόπιτοι μαζί μου. Από εδώ θα φύγω ή φοροφυγάς ή θα αποδυθείτε σε αγώνα να αποδείξετε αυτά τα οποία θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι θα με δικαιώσουν. Το ενημερωτικό σημείωμα και τα στοιχεία τα έχετε μπροστά σας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι. Η φορολογική μου υπόθεση ανάγεται στο έτος 1999, 16 έτη πριν, όταν το δικηγορικό μου γραφείο, όχι εγώ προσωπικός, εισέπραξε στην Αγγλία το ποσό του 1 εκατομμύριο δολαρίων, είπα, σύμφωνα με τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, ως δικηγορική αμοιβή για διεκπαιρέωση σοβαρής νομικής υπόθεσης. Σύμφωνα με το εισαγωγικό υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου ΙΣΕ, το οποίο έχετε μπροστά σας, είναι αμοιβή για παρασχεθήσεις δικηγορικές υπηρεσίες, διαβάζω, σε διεκπαιρέωση κληρονομικής υπόθεσης, όπως προκύπτει και από τα διαλαμβανόμενα σε συμπαριθμών, είναι ο αριθμός των αποφάσεων, δικαστικές αποφάσεις. Αυτό λέει το εισαγωγικό έλεγχο. Συνεπώς, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο ορισμένοι να κάνουν λόγο για δήθεν παράνομη δραστηριότητα του γραφείου μου, ακόμη και για ξέπλυμα δυστυχώς μαύρου χρήματος, αφού το ίδιο Υπουργείο Οικονομικών με το εισαγωγικό έλεγχο του έγγραφο, το σχετικό ένα που σας δίνω, θεωρεί ότι το εισπραχθέν το 1999 ποσό προέρχεται από παρασχεθήσεις δικηγορικές υπηρεσίες.